δεηθόμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης εμψευέσει κατ' εναντίον δωρούμενος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας εύχομαι ολόψυχα, ο Θεός σας χαρίζει δύναμη και υγεία, ώστε οι διδάσκοντες να ανταπεξέλθονται σε αυτό το ευάρεστο έργο και οι διδασκόμενοι βεβαίως, ο Θεός να τους χαρίζει ό,τι καλύτερο στη ζωή τους και να έχουν καλή προκοπή. Υγεία και ευλογία σε όλους. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παρευρεθείτε στον αγιασμό του νέου χώρου που προσωρινά στεγάζει μέχρι ενεργέρσεως του δικού του κτηρίου, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Καλαμάτας. Το συγκεκριμένο σχολείο που ανήκει στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, με την ίδρυσή του έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο ορολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Γυμνασίου, λόγω κυρίως των γνωστικών τους ελλειμμάτων. Στο σχολείο μας αυτή τη στιγμή φοιτούν 11 μαθητές που και λειτουργούν δύο τάξεις, η πρώτη και η δευτέρα γυμνασίου. Η φοιτηση τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λυκείο είναι τετραετής. Το προσωπικό του σχολείου μας στελεχώνεται φέτος με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οι οποίοι εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγο και σχολική νοσηλεύτρια, καθώς και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Στόχος του σχολείου μας είναι να δώσει στους μαθητές του τα στοιχειώδη εφόδια γνώσης και τα βασικά εκείνα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση, να καλλιεργήσει προεπαγγελματικές αλλά και επαγγελματικές δεξιότητες. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα πρώτα βήματα αυτού του σχολείου να είναι επιτυχημένα και αυτά τα οποία λέμε εδώ να γίνουν έτσι στη πορεία πράξη και στο συντομότερο δυνατό. Διότι ο αγώνας και η αγωνία του πατέρα και της μάνας, της οικογένειας που έχει ένα παιδί που έχει προβλήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλος και κυρίως η αβεβαιότητα που έχουν για το μέλλον και για την πορεία αυτών των παιδιών. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ως κοινωνία και είναι πολύ παρήγορο ότι είμαστε τόσοι πολλοί εδώ για να στηρίξουμε με την παρουσία μας τη Διευθύντρια, τους εκπαιδευτικούς και τα 11 παιδιά μας τα οποία ξεκινούν τον αγώνα για τη γνώση. Λοιπόν, καλό ρίζικο να είναι και να προσθέσω κάτι ακόμα επειδή έχει νομίζω υπερεκτιμηθεί η υποδομή στα σχολεία. Η υποδομή είναι μία βασική παράμετρος για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, αλλά δεν είναι η κύρια. Η κύρια είναι ο εκπαιδευτικός, ο γονιός, η φλόγα για τη γνώση, η αγάπη για τη γνώση. Αυτό είναι το κύριο και το βασικό και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι. Επόμενους φορείς για τα σημερινά εγγένεια, γιατί σήμερα ουσιαστικά είναι το επιστέγασμα της συνεργασίας πολλών σχολείων για να λειτουργήσει ένα σχολείο που ήταν απέτηση της μεσσηνιακής κοινωνίας, όχι μόνο της Καλαματιανής, μια απέτηση 6 ετών. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου θα ήθελα να πω ότι την τελευταία τριετία έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα στην ειδική αγωγή και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία μετά την περσινή ίδρυση 10 τμήματων ένταξης στην Πρωτοβάθμια και τμήματων ένταξης στην Πύλο, στο Μιλιγαλά, στο πρώτο γυμνάσιο Μεσσήνης και φέτος για πρώτη φορά λειτουργούν και 3 τμήματα ένταξης δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 3 γυμνάσια της Καλαμάτας. Τα βήματα είναι σημαντικά την τελευταία τριετία και με τη συνδρομή όλων, και το λέω συνειδητά όλων, μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι η αίθουσα του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της σχολικής νοσηλεύτριας και της ψυχολόγου, και αργότερα και άλλων ειδικών που θα αξιοποιήσουμε.